Λάθος τελικά η επιλογή του σποτ. Ήταν ακραία επιλογή. Πώς το βλέπετε τώρα μετά και τα όσα έχουν μεσολαβήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο? Να σας πω ευθέως. Το ακραίο είναι, ναι, σε μια δημοκρατία σύγχρονη, με ανδιαφανή τρόπο, 20 εκατομμύρια ευρώ, να μην ξέρουμε πού πηγαίνουν, σε ποιον δίνονται και με ποια κριτήρια. Αυτό είναι το μείζον πολιτικό ζήτημα. Ναι. Αν συζητάμε αυτή τη στιγμή, για το οποίο, είναι ακριβώς, για το οποίο είναι έχετε καταθέσει και ερώτηση στη Βουλή ο ίδιος ο πρόεδρος, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Βεβαίως. Και είναι η δεύτερη ερώτηση. Μάλιστα. Είναι η δεύτερη ερώτηση. Υπήρχε μια συλλογική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και δεν υπήρξε κατάθεση εγγράφων που ακριβώς, ναι, να δείχνουν πού πήγαν τα χρήματα. Μάλιστα. Και τελικά πήρε ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας την πρωτοβουλία να απευθυνθεί και στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν. Αν λοιπόν κάποιος θίγει την υπόλοιψη των δημοσιογράφων, των επιχειρηματιών του χώρου, είναι η κυβέρνηση η οποία αφήνει σκιές. Αφήνει σκιές που ενδεχομένως λερώνουν αρκετούς που δεν θα έπρεπε. Οπότε η δικιά μας λοιπόν ήταν ακριβώς, ναι, να αναδείξουμε την πολιτική διάσταση του ζητήματος, αυτή ακριβώς που τη ζητάμε. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Ναι. Τα καταφέραμε. Διότι ξέρετε ότι η δικιά μας... Βάζοντας τους πάντες σε αυτό το μίξερ... Γιατί έτσι, με αυτό το περιεχόμενο, δεν ξεδιαλέγεται κανέναν. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει, να συμπεράνει εύλογα ότι όποιος συνάδελφος θεώρησε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδας, είχε πληρωθεί από το ΣΥΡΙΖΑ με κάποια καμπάνια, ή ότι όποιος το 2015 αναγνώρισε την αναγκαιότητα του συμβασμού μετά από εκείνη τη δραματική διαπραγμάτευση των 17 ωρών, ήταν επίσης αργυρόντητος. Δηλαδή, πολιτικά αυτό που θέλετε το πετύχατε με αυτό το σποτ, κύριε Σκουρλέτη? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το πετύχετε? Νομίζω ότι αυτό το σποτ συνέβαλε ώστε να αναδειχθεί και να συζητάμε τώρα 2-24 ώρα αυτό το θέμα, και αυτό έχει τεράστια πολιτική σημασία. Δεύτερον, και με την επιστολή που έστειλα προς την ΕΣΥΑ, διευκρίνησα ακριβώς ποια είναι η διαστάση του ζητήματος και ότι σε καμιά περίπτωση εμείς δεν στεκόμαστε ισοπεδωτικά απέναντι στους εργάτες της δημοσιογραφίας. Στο σποτ δεν φαίνεται αυτό πάντως, κύριε Σκουρλέτη. Χρειάζεται και διευκρίνηση. Εγώ σας λέω να ξαναδείτε το σποτ. Στο τέλος πώς τελειώνει αυτό το σποτ? Να ξαναδούμε το σποτ, το έχουμε δει. Τελειώνει με την δημοσιογράφο η οποία πατάει πάνω στα χρήματα και λέει μην καταπίνεις αμάσιτο τον Μωυσή, το ίδιο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν δεν εκφράζει την πλειοψηφία των εργαζομένων τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το γνωρίζετε κι εσείς καλά. Αλλά μην μου πείτε όμως ότι δεν υπάρχουν, να το πω εντός αγών, και επίορκοι συναδελφοί σας. Όπως σε όλα τα επαγγέλματα, κύριε Σκουρλέτη. Βεβαίως. Άρα λοιπόν ποιο είναι το μείζον? Να σταματήσει να υπάρχει αυτή η σκιά απάνω από τον δημοσιογραφικό κόσμο, να μας δώσουν στοιχεία και να δούμε τελικά αναχαρτογράφητα. Θα πει όμως... άγνωστα μέσα πήραν χρήματα. Εδώ μιλάτε περί νομιμότητος ή περί ηθικής. Τα πάντα είναι εδώ, συμπεριλαμβάνονται. Μα, γιατί θα πει... Και μια και αναφέρατε το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα. Τότε δεν είναι... λοιπόν είχε κάνει τότε μια καμπάνια ενημερωτική το αντίστοιχο Υπουργείο. Ναι. Σας καλώ λοιπόν να ψάξετε να βρείτε λεφτά, μέσα από ποια κριτήρια και σε ποια μέσα είχαν δοθεί χρήματα. Εκεί θα δείτε τι σημαίνει αντικειμενική ενίσχυση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ανεξάρτητα αν μας λιβανίζουν ή όχι. Ναι, αλλά έτσι όπως βγήκε η ιστορία τώρα και αναγκάστηκε και η ΕΣΥΑ να παρέμβει, δείχνεται, είναι σαν να λέτε ότι ό,τι λένε είναι πληρωμένο. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή, εύλογα κάποιος μπορεί να πει ότι όταν κάποιος έλεγε ότι ο Σκουρλέτης έχει δίκιο που λέει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι προδοσία, εθνική προδοσία, να τη συζητήσουμε, αλλά εθνική προδοσία δεν είναι, τότε τα είχε πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εύλογα κάποιος να το σκεφτεί αυτό? Σας απάντησα με τα πεπραγμένα της κυβέρνησής μας. Επειδή τίθεται και θέμα ηθικής, καλώς κάποιος μπορεί να πει ότι στην υπόθεση Παπαδημούνη που έχει δημιουργήσει στο ηθικό μέρος, γιατί το υπόλοιπο ο κ. Παπαδημούνης λέει, παιδιά, οι πολέμοι μου θα βρεθούν την υπόλογη, διότι τα πάντα είναι καθαρά και εξάστερα σε νομικό επίπεδο και σε επίπεδο νομιμότητας. Όμως εδώ μέχρι και ο κ. Τσίπρας είπε ότι δημιουργεί ζήτημα αυτή η υπόθεση. Ο κ. Κούλογλου είπε, αν μπορούσα θα είχα φύγει από την κοινοβουλευτική ομάδα των Ευρωβουλευτών. Εκεί είναι μειωμένη ένταση η αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ.
Μισό λεπτό. Καταρχήν, επιβεβαιώνεται ότι η επιλογή το να συζητάμε εδώ και 20 μέρες ναι. για μια περίπτωση σαν τον Δημήτρη Παπαδημούλη, η οποία είναι καθόλου ανώμημη, όταν άλλα πολιτικά πρόσωπα δεν έχουν δώσει επαρκείς εξηγήσεις τους για υπέρογκα δάνεια και αυτά εμφανίζονται στα ποθενέσχες τους, ναι. είναι ένας αντιπερισπασμός στο μείζον ζήτημα της δημοκρατίας που συζητάγαμε πριν από λίγο. Το να διαφανεί τρόπο χρηματοδότησης μέσων με σκοπό να λιβανίζουν την κυβέρνηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση δύο φορές έκανε μια κατάθεση συγκεκριμένου πακέτου μέτρων για τα ζητήματα της πανδημίας και της οικονομίας. Πόσα λεπτά αφιερώσανε τα λεγόμενα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αυτό το πακέτο των προτάσεων? Σας καλώ και πέστε μου αν αυτό δεν είναι μια μεροπληπτική στάση εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως τώρα, κύριε Σκουλέτη, πάτε το θέμα. Σας ρωτάει κάτι ο Άκης, το πάτε αλλού εσείς. Εδώ και ο ίδιος ο κ. Σκούλογλου είπε. Συνδυάζονται, όλα συνδυάζονται. Ότι δεν θα ήθελα να είμαι στην Ευρωομάδα, αλλά δεν θέλω να φύγω από τους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω. Καταρχήν, αυτό είναι μια ενημέρωση από το ρεπορτάζ, την άκουσα και εγώ. Δεν έχω ακούσει τον. Ωραία, φιλοξενούμε σε λίγο τον κύριο Κούλογλου. Ούτω ή άλλω θα τον ρωτήσουμε πριν. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, όποιο λέει να παίρνει το κόστο, να το λέει κάτι δημόσια. Έτσι. Σε ό,τι αφορά στο σπορ. Τον προκαλείτε να το ξεκαθαρίσει δημόσια το θέμα και θα το καλούμε και εμεί. Σε ό,τι αφορά στο σπορ. Να σχολιάσω το ρεπορτάζ, μπορεί να είναι αξιόπιστο, αλλά καταλαβαίνετε ότι οφείλω και εγώ να μιλήσω. Επειδή λέτε ότι στο τελευταίο πλάνο ο δημοσιογράφο πατάει τα χρήματα κτλ. Πριν είπατε ενδεχομένως δεν να είναι και κάποιοι αθώοι, θέλω να πω, δεν ξεκαθαρίζεται ακριβώς με αυτό το σποτ τι ποσοστό, τώρα το λέω έτσι σχηματικά, των δημοσιογράφων θεωρείται και αν έχετε αποδείξεις ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και τι ποσοστό τελικά είναι οι άνθρωποι αυτοί που είναι στο πεζοδρόμιο και λαμβάνουν 600, 700, 800 ευρώ για να ζήσουν. Μα προσέξτε, έχει κάποιος ευθύνη που βάζει ένα ερώτημα απέναντι στην κυβέρνηση και δεν έχει η ίδια κυβέρνηση η οποία με τον τρόπο που χειρίζεται και με την πεισματική άρνησή της να δώσει στοιχεία πραγματικά ενοχοποιεί δυνητικά όλους τους δημοσιογράφους. Αλλά και σας ρωτάω και εσάς με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύετε ότι όλοι οι συνάδελφοί σας είναι άγιοι? Όχι. Όλοι οι πολιτικοί είναι αμόλυντοι? Όχι. Σας απαντώ ευθέως όχι. Λοιπόν, γιατί λοιπόν, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αλλά δεν γίνεται να βγαίνουμε το πρωί και να λέμε όλοι οι πολιτικοί τα παίρνουν. Και δεν κάναμε ένα σποτ για όλους σας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σκουλέτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν. Λοιπόν, να πάμε λίγο, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Ναι. Θα πάμε να δούμε λίγο αυτό που έλεγες από το πρωί. Για τα υγειονομικά.